Στην Αδριανή του Δήμου Παρανεστίου, αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά φορτηγάκια συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από το κτίριο της κοινότητας του χωριού και με τις λιγοστές τους δυνάμεις αποφάσισαν να συνενωθούν με τους συναδέλφους τους αρχικά στη Softex και μετά όπου η Γενική Συνέλευση τους υποδείξει. Μαζευτήκαμε σήμερα στην Αδριανή. Μια συγκέντρωση για το χωριό και θα ξεκινήσουμε να πάμε για τα κεντρικά που γίνονται στο εργοστάσιο της Softex. Mm-hmm. Συντονισμένοι αν είμαστε όλοι αγρότες, πιστεύω ότι θα βγει κάποιο αποτέλεσμα. Το ασφαλιστικό είναι δυσβάσταχτο, οι φόροι με 26% φορολογία δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε τίποτα. Και φέτος ειδικά με τη νέα ΚΑΠ είμαστε χρεωμένοι, όχι απλά χρεωμένοι, έχουμε περάσει τα όρια. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε άλλο τα χωράφια μας και αφήνουμε χωράφια ακαλλιέργητα, αναγκαστικά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε μεγάλη συγκέντρωση τρακτέρ. Εδώ στην Ανδριανή βγήκαν λίγοι. Γιατί ίσως γιατί είναι μεγάλης ηλικίας οι περισσότεροι αγρότες. Εμείς οι νέοι είπαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια κίνηση σαν νέοι. Γιατί το μέλλον είναι μπροστά μας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι συνάδελφοί σας που ήδη έχουν φύγει και στο εξωτερικό, έχουν μεταναστεύσει από εδώ από την περιοχή. Από εδώ, από την Ανδριανή, δεν έχουμε κανέναν αγρότη να έχει φύγει στο εξωτερικό. Τώρα δεν έχουμε κάποιους. Όχι, εδώ είμαστε όλοι. Οι αγρότες μιλάω. Άλλοι επαγγελματίες, είτε από άλλο κλάδο, έχουν φύγει. Ναι. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και κατεβαίνουμε στις κινητοποιήσεις, όλοι ομαδικά οι αγρότες, να διεκδικήσουμε κάποια ζητήματα που έχουμε. Το φορολογικό, το ασφαλιστικό και κάποια άλλα θέματα ακόμη. Δεν βλέπουμε όμως μεγάλη δύναμη εδώ στην Αδριανή, παρότι είσαστε κατεξοχήν αγροτοκτηνοτροφική περιοχή. Είμαστε αγρότες, αλλά η δύναμη των τρακτεριών είναι αυτή που έχουμε. Δεν έχουμε δηλαδή παραπάνω μηχανήματα, εμείς είμαστε που μείναμε. Γι' αυτόν τον λόγο. Είναι και κάποιοι από τους αγρότες μεγάλη σε ηλικία. Και αγρότες έχουμε μεγάλη σε ηλικία και όπως λέμε να πάλι έρχεται ένα ακόμη τρακτέρι ακόμη να συντονιστούμε και φεύγουμε μαζί με τον Δοξάτο και τη Χωριστή. Θα είμαστε όλοι μαζί δηλαδή στις κινητοποιήσεις μας. Πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να κινητοποιήσετε την κυβέρνηση έτσι ώστε να πάρει πίσω αυτά που έχει τουλάχιστον δρομολογήσει? Πιστεύουμε ότι κάτι θα κάνουμε, κάτι. Αν είμαστε όλοι ενωμένοι και δυναμικά κινηθούμε, πιστεύω κάτι να κάνουμε, κάτι. Δεν μπορούσε από αυτή την εκδήλωση τώρα που κάνουν οι αγρότες να λείπει ο Δήμος Παρανεστίου και ειδικότερα η Αδριανή. Είναι πιο αγροτική περιοχή και εμείς όσο μπορούμε συμμετέχουμε, βοηθούμε τον κόσμο. Ό,τι χρειαστούν είμαστε δίπλα τους. Τώρα δεν ξέρω, τα παιδιά είπαν ότι θα καθίσουν εδώ, από εδώ θα πάνε στη Softex, που θα πάνε δεν ξέρω. Πρέπει όμως να κινητοποιηθούν γιατί δεν είναι οι καταστάσεις αυτές. Όλοι μας κοροϊδεύουν, όλοι μας δουλεύουν. Αν και ψηφίσαμε αριστερά, αλλά δυστυχώς πρώτη φορά αριστερά, αλλά δεν πάει άλλο. Και καλά κάνουν, πολύ καλά κάνουν τα παιδιά, γιατί αυτοί όλοι είναι και νέοι, έχουν μέλλον και αυτοί θα κοιτάξουν το μέλλον τους. Αυτοί θα τρέξουν, αυτοί θα αγωνιστούν. Εμείς απλώς είμαστε συμπαραστάτες τους.